αιώνες πριν στη γη της αρχαίας Ελλάδας. Ακούστε όλοι! Ακούστε με προσοχή! Σας διαλέξαμε ανάμεσα σε χιλιάδες σχολεία για να γυρίσουμε μια ταινία. Βάλτε τα δυνατά σας. Πάμε! Τώρα πια μπορώ να αντισταθώ. Καλημέρα, Πέρνη, κύριε. Καλή σου μέρα, Ιάκου. Αχ, ωραία που την έπαιζε. Παίρνει φουτιά του όργανο όταν το παίζει, Ιάκου. Πιάνε, Πέρνη, είμαστε δυο καμένοι. Τι νοσταμνή είναι αυτό? Δικό μου. Βγάλε το. Καρτέρι τη σειρά σου. Δεν περιμένεις τη σειρά μια τσιλιγκουπούλα? Πρώτη γυμίζει το σταμνί, πρώτη διαλέγει άντρα. Σκύλα! Απάντησέ μου σε παρακαλώ, τι δεις έχεις βρει? Μήπως είναι πιο καλή από εμένα? Όχι. Μπας και έχει χαρίσματα κρυμμένα. Έχει μια ελιά ψηλά εδώ. Όχι. Εκτός από τον μπουζούκι, τι άλλη δουλειά κάνεις, Γιακουμή? Α, στα μπετά, στο καλούπομα. Γι' αυτό έχεις τόσο λαξεμένο κορμί. Δε με ενδιαφέρει αν έχεις γυμνασμένο στήθος. Δε με ενδιαφέρει αν είσαι περιζητητός. Κι αν γύρω από το όνομα σου επικρατεί ένα συνήθος. Ως προς το μέγεθος. Αυτό το πλάι που θέλω, που με έχει κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Αυτό το κάτι που θέλω, που με έχει κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Κάθε βράδυ γλεντικό πάνε με τη μικρή τη Δελαφράγκα στο Night Club Tropicana. Λεφτά υπάρχουν στο Night Club Tropicana. Τι είναι αυτή καλέ? Κάτι φτωχή. Γιακουμή! Γιακουμή! Καταζητείτε, καταζητείτε. Δεν είναι σπίτι που να τον βρω. Άμα το δείτε, αχ να του πείτε πως αν γυρίσει το συγχωρώ. Αν είσαι μαλλί και δεν ξεχνάς, ή αν στην πόλη μόνος γυρνάς, αν φωνάς για χίλια δυο, η Νατάσα είναι εδώ. Η κρίση καλά κρατεί και το φως θα αργήσει πολύ να φανεί στο βάθος του τούνελ. Για να μην μου δίνει κανείς καμιά σημασία, μάλλον δεν θα υπάρχω. Είμαι πιο μηδέν και από το μηδέν, πιο τίποτα και από το τίποτα. Θέλω να πεθάνω. Είμαι τόσο άτυχη, ούτε η αυτοκτονία δεν με θέλει. Θέλω να πεθάνω. Σου τορκίσαμε. Κι ιστορία η παρέα. Ελλάδα, καλή επιτυχία.
Άντε, γεια. Μπράβο, μπράβο, είστε top, θέλουμε κι άλλο, δεν υπάρχετε, δεν έχω λόγια, θέλω να πατήσω πότε πάτε, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, δεν έχω λόγια, πραγματικά, παιδιά, ειλικρινά, είστε με διαφορά, να μην πω το καλύτερο ταλέντο, γιατί δεν θέλω να επηρεάσω και τους τηλεθεατές. Μια αστήρευτη πηγή δημιουργικότητας και ενέργειας που συνεχώς έρχεστε και ξαναέρχεστε με κάτι τελείως διαφορετικό. Κάθε φορά και οι τρεις μας έχουμε την περιέργεια να δούμε τι θα μας παρουσιάσετε. Κάθε φορά μας εκπλήσετε. Αυτή τη φορά προσθέσατε χιούμορ, το κάνατε πολύ όμορφα και για μία ακόμη φορά μας κερδίσατε. Ευχαριστούμε. Θέλω να σας πω ότι συμφωνώ στο ότι χαίρομαι κάθε φορά που σας βλέπω. Μ' αρέσετε, δεν σας χορταίνω. Από το χοροθέατρο στην επιθεώρηση και έχετε πάρα πολλές διαδρομές στην πορεία. Έχετε πολλές τάσεις, κάνετε πολλά πράγματα, τα κάνετε καλά, συγκροτημένα, ακόμη και αν φαίνονται αποσπασματικά. Τα ενώνετε, έχετε ένα χάρισμα και είναι καταπληκτικό ο Μάριος πώς μπορεί όλα αυτά τα παιδιά που έχουν ταλέντο και όρεξη και ενέργεια να τα συντονίζει και να έχετε αυτό το αποτέλεσμα που το χαιρόμαστε όλοι. Σας εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Παιδιά, σας θαυμάζω, μέσα από την καρδιά μου σας το λέω ότι σας θαυμάζω. Τόσο φέρατε τόσο χιούμορ, τόσες αναμνήσεις, πράγματα που ζήσαμε, μουσικές, στιγμές, πράγματα που φύγανε, κάποια μπορεί να φύγαν και ανεπιστρεπτοί και τα φέρατε εδώ, τα παρουσιάσατε από την πρώτη μέρα που πατήσατε αυτή τη σκηνή. Κάθε φορά που εμφανίζεστε αισθάνομαι τυχερός που είμαι εδώ και σας απολαμβάνω. Τζάμπα, είναι... γιατί μετά θα σας βλέπουμε και αλλού, αλλά θα πληρώνουμε. Να πληρώσω όσο αυτό... θέλετε όλα, για τα αυτό... δίνω να σας ξαναδώ. Δεν έχω θέμα. Δεν είναι μόνο ότι... Δεν είναι μόνο ότι έρχεστε εδώ και διαγωνίζεστε σε ένα σοου. Είναι ότι χωρίς να έχετε τα μέσα, χωρίς να έχετε... Τα μέσα εννοώ τις δυνατότητες, τα χρήματα, τα... Φτιάχνετε σοου που... Είναι βγαλμένα από τις χρυσές εποχές, ας πούμε, της τηλεόρασης. Και το κάνετε με το πάθος σας, με το μεράκι σας, με τη φαντασία σας. Με το ταλέντο σας. Είναι φοβερό με το ταλέντο σας. Είσαστε ευλογημένα, παιδιά. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι... Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Μα... Μπορώ να πω αυτό. Κάτι. Βεβαίως. Θέλω να το αφιερώσω στη μαμά μου που ήρθε από Κύπρο. Μπράβο της, πού είναι. Εγώ συνάντησα, Μάριε, εγώ συνάντησα και τη μαμά σου και την αδερφή σου και την ανιψιά σου στο ασανσέρ. Ήρθαμε μαζί στη θήκα. Ελπίζω να μην απειλήσαν με κάτι. Με selfie μόνο. Ωραία. Α, γιατί πρόλαβα και είπα, μ' αρέσει, είναι πολύ καλός και η ομάδα μου. Οπότε δεν είχα κάνει κανέναν εκπιασμό. Ευχαριστώ στη σχολή που βρίσκεται πίσω από όλο αυτό συνέχεια. Η Pro Dancers που μας δίνει συνέχεια χώρους για να κάνουμε πρόβα. Θέλετε να τους ρωτήσουμε, θέλετε να μας πείτε πώς το εμπνευστήκατε. Προφανώς αγαπάτε πάρα πολύ το Κλάμα Βγήκε από το Παράδεισο, μία από τις ωραιότερες ελληνικές ταινίες και από τις πιο αστείες. Πώς φτιάχνετε αυτό που φτιάχνετε, ποιος το αποφασίζει, πώς έρχονται οι ιδέες. Είχα αποφασίσει εγώ να κάνουμε... Φέρτε και ένα ουίσκι, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Αυτό ανέβηκε σαν μεγαλύτερη παράσταση πριν 2 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, ναι. Και υπάρχει και ένα βίντεο online που ονομάζεται το Δράμα Βγήκε από τον Παράδεισο, που είναι ένα 10-λεπτό βίντεο.
Αλλά του αλλάξαμε τα φώτα, άλλαξαν τελείως οι χορογραφίες σήμερα και το πήραμε λίγο να το παρουσιάσουμε σαν την πορεία της Ελλάδας μέχρι σήμερα. Ναι. Για να μην επαναλαμβανόμαστε και για να γουστάρουμε και. Φοβερή. Εγώ νομίζω ευχόμαστε να σκεφτείτε κάτι πολύ δημιουργικό και για τον τελικό, γιατί σας βλέπω να φτάνετε τελικό. Εγώ εύχομαι να σας δώσω τον τελικό οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε. Ο τελικός δεν θα είναι ίδιος εγώ... χωρίς εσάς. Πρέπει να είστε στο τελικό. Ευχαριστούμε. Και εγώ έτσι νομίζω ότι για να επαναλάβω αυτό που έλεγα προηγουμένως, καλά τα πήγατε. Μόνο έχεις ρίξει τους τόνους. Εγώ και μετά το τελικό έρχομαι να σας δω που θα είστε να δω. Λίγο, Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.